Στο βίντεο που είδαμε, είδαμε ένα link από έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει προσωπικά εμένα και μου έκανε την ιστοσελίδα μου, η οποία υπάρχει και στο web και στο GR. Επίσης αυτός ο άνθρωπος μου πρόσφερε αρκετά πράγματα και με τίμησε που ήρθε να με δει εδώ στην Αθήνα. Το δεύτερο βίντεο αφορά την Αθήνα, μια Αθήνα με τους Γερμανούς, και έρχομαι να πω ότι πραγματικά μπήκαν οι βάρβαροι σε αυτή την πόλη. Δεν ξέρω τώρα αν φταίμε εμείς σαν λαός ή η πολιτική μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι χιλιάδες νοικοκυριά αυτή τη στιγμή υποφέρουν, και σήμερα που πήγα να βάλω βενζίνα στο αμάξι μου, ρώτησα έναν άνθρωπο γύρω στα 55 με 60 περίπου πάνω κάτω, κοντά στην ηλικία τη δική μου, τι μεροκάμα το παίρνει. Και γύρισε και μου είπε, αυτά που παίρνω είναι 24 ευρώ, δουλεύω για 12 ώρες για αυτά τα χρήματα και είχα 2 χρόνια χωρίς δουλειά. Πέστε μου εσείς τι να έκανα. Εκεί έχουμε καταντήσει, εκεί μας καταντήσανε και δεν ξέρω πραγματικά πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Καθόμουν προχτές στο κομπιούτερ και σερφάριζα, κοινός όπως λένε οι μικρότεροι της ηλικίας από μένα, και σε κάποια στιγμή πέφτω σε μια fan page που έγραφε «Καλώς ήρθατε στο fan page του Νίκου Βουλωτίδη». Και μας λέει ότι με χαρά του ο κύριος Βουλωτίδης μας καλωσορίζει στο προσωπικό του διαδικτυακό χώρο. Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε, όπως μας λέει αυτός ο τραγουδιστής, με μοναδικό σκοπό να μοιραστεί μαζί μας όλο το διαθέσιμο υλικό που έχει δημιουργήσει εδώ και μια δεκαετία. Από τότε που ξεκίνησε να ασχολείται με το φανταστικό χώρο της μουσικής. Και θέλει να ευχαριστήσει, όπως γράφει, όλους εκείνους που τον βοήθησαν να πορευτεί τίμια στο χώρο της μουσικής. Δασκάλους του,
συνεργάτες του και το δημιουργό της σελίδας που μπήκα μέσα και όπως μας λέει σεμνά ο καλλιτέχνης ότι τον βοήθησε πάρα πολύ αυτός που του έφτιαξε την ιστοσελίδα του. Και εγώ εύχομαι και ελπίζω με τη σειρά μου η πλοήγησή σας στο site του να σας είναι ευχαριστή. Και ήρθε καιρός για ένα ταξίδι σε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Και ας ξεκινήσουμε με δύο τραγούδια του και ας ταξιδέψουμε νοερά μέσα στις νότες του. Τα τραγούδια τα διάλεξε ο σταθμός και η εκπομπή καθημερινά και απρόοπτα. Μέσα από το υλικό αυτό μπορείτε να τιμήσετε και να εξυψώσετε αυτόν τον καλλιτέχνη.
Χάνω μαζί σου ο χρόνος κυλάει. Μια μόνο ματιά σου γλυκά με φυλάει. Και εσύ μ' αποφεύγεις και δεν με προσέχεις. Η σκέψη μου μόνο από σένα γεμάτη. Πρωί, μεσημέρι, μα και στο κρεβάτι. Παντού σε γυρεύω, μα είσαι αυταπάτη. Σε είχα κοντά μου όλα τα βράδια, μα μείναν μαχαίρια και μόνο σημάδια και ενώχα χάδια μες στα σκοτάδια. Εσύ ήσουν που έλεγες πως μ' αγαπούσες, θυμίσου μου είπες πως δεν με ξεχνούσες. Εσύ με γελούσες και δεν μ' αγαπούσες. Σε βλέπω στα μάτια και θες να δακρύσεις, να λες αγαπάω ποτέ μη μ' αφήσεις. Σε θέλω κοντά μου, στην αγκαλιά μου. Αχ, και να αρχώσουν έστω για λίγο, να σε βλέπω αγάπη μου για να ξεφύγω. Κοντά σου να μείνω, φωνάζω και πίνω. Σκέψη μου μόνο από σένα γεμάτη. Πρωί, μεσημέρι, μα και στο κρεβάτι. Παντού σε γυρεύω, μα είσαι αυταπάτη. Σε είχα κοντά μου όλα τα βράδια, μα μείναν μαχαίρια και μόνο σημάδια και ενώχα χάδια μες στα σκοτάδια. Πες μου πως τολμάς να μη μου μιλάς, πριν λίγο μου πες μ' αγαπάς και τώρα με ξεχνάς. Ποια είσαι εσύ που την καρδιά μου παίρνεις, ποια είσαι εσύ που πανικό μου φέρνεις, ποια είσαι εσύ που αγάπη δε μου δίνεις, ποια είσαι εσύ. Μ' αφήνεις μόνο κι αρρωσταίνω, χωρέγια σου νιώθω πως πεθαίνω. Δεν θέλεις πια ούτε να με κοιτάς. Πες μου πως τολμάς να μη μου μιλάς, πριν λίγο μου πες μ' αγαπάς και τώρα με ξεχνάς. Ήταν μια Κυριακή και κατέβηκα στο μοναστηράκι γιατί ήθελα κοντά στο σταθμό που έχει κάτι μαγαζιά να ψωνίσω κάτι για τα παιδιά μου. Και καθώς προχωρούσα προς τα κάτω, με πλημμύρισε μια μουσική και μου κίνησε την περιέργεια γιατί έβγαινε από ένα μαγαζί που πουλούσε διάφορα πράγματα μέσα. Εκεί έκαναν πρόβα κάτι παιδιά και μάλιστα ο ένας τραγουδούσε πολύ ωραία και θα δούμε σήμερα δύο βίντεο του. Και όταν τους ρώτησα τι όνομα, μάλλον όταν το ρώτησα τι όνομα έχει, μου είπε ο δοκιμαστής. Πραγματικά η μουσική του, ναι μεν είναι ραπ, αλλά είναι μέσα στο ρυθμό της εποχής, καυτηριάζει τα πράγματα που ζούμε σήμερα. Και επειδή το θεώρησα καθήκον μου, αποφάσισα στη σημερινή μου εκπομπή να περιλάβω δύο βίντεο κλιπ.
σημαντή. Γι' αυτό βαδίζουνε προς τη βολιά των δράκων. Πυρήνες της συζήτησης ανούσιων θεμάτων. Όλοι τους μεταλλάχτηκαν σε δάσκαλοι σφαλμάτων. Οι πάντες δέκτες παρεξηγημένων μηνυμάτων. Παλεύουν οι μεγάλοι και είναι πόλεμος γιγάντων. Οι λαοί είναι τουρίστες και όχι γνώμονες συμβάντων. Είμαστε πειραματόζα και μένων αντικειμάτων. Σε ποιους θα δοκιμάσουν διασκευάσματα φαρμακών. Ζούμε σαν παιχνίδια των μεγάλων βασιλιάδων. Σκοπός τους να εξαπλώσουν την ένταξη πραγμάτων. Μαζί με την βοήθεια δολοπλόκρων στρατευμάτων. Μια παγκόσμια κυβέρνηση υποχείριο των χρημάτων. Όλοι στο σώμα οι άνθρωποι μαχούν ψυχή τεράτων. Οι μαρμένοι μας να γίνουμε εδώ δοδήματα των κάποιων. Και έτσι έχουμε γίνει θύματα σε δόγματα των ακρών. Παρτών αυτοί μπαίνουν κι απ' τα άλλο βγαίνουν. Μυθοί, ακούστηκαν ψευτικοί και επιμένουν. Οι λυθοί που νοιάζονται μόνο για το συμφέρον. Πατάνε επιπτωμάτων για να έχουν αυτοί μέλλον. Στοιχοί, παρτών αυτοί μπαίνουν κι απ' τα άλλο βγαίνουν. Μυθοί, ακούστηκαν ψευτικοί και επιμένουν. Οι λυθοί που νοιάζονται μόνο για το συμφέρον. Πατάνε επιπτωμάτων για να έχουν αυτοί μέλλον. Μοιάζουμε με τα αποθέματα γιών απολυθωματών. Έχουμε σαν πίστη ανταστάτων δεινοσαύρων. Μόνο ήλιο, όχι πνεύμα αντίθετο των φαντασμάτων. Λίγοι έχουν μείνει λάτρεις συζητήσεων σταράτων. Το μεγάλο πρόβλημα τους ο αριθμός εισοδημάτων. Μες στα μάτια μας να βλέπουμε το κλέψιμο χτυμάτων. Η θρησκεία έχει αλλάξει απ' τα λόγια των παπαδών. Θα έρθει η στιγμή των δικό μας των αντιφάγων. Ίσως να καταστραφούμε από το λιώσιμο των παγών. Ίσως απ' τη μουχθηρία ανισόρροπων φωνιάδων. Ή από τον φαταλισμό ήδη νεκρών αθανάτων. Στις μη πλημμύρες κόλαση αιτία γίνω πληγμάτων. Στη γη που κατάμετρα χαμό αμέτρητων πλασμάτων. Χωμένοι με στα δόντια πεινασμένων σαρκοφάγων. Για φαντάσου λες να γίνει και εδώ πόλεμος των άστρων. Αυτοί μπαίνουν κι απ' τα άλλο βγαίνουν. Μυθοί, ακούστηκαν ψευτικοί και επιμένουν. Οι λυθοί που νοιάζονται μόνο για το συμφέρον. Πατάνε επιπτωμάτων για να έχουν αυτοί μέλλον. Στοιχοί, παρτών αυτοί μπαίνουν κι απ' τα άλλο βγαίνουν. Μυθοί, ακούστηκαν ψευτικοί και επιμένουν. Οι λυθοί που νοιάζονται μόνο για το συμφέρον. Πατάνε επιπτωμάτων για να έχουν αυτοί μέλλον. The Constitution was written by whites for the benefit of whites. It was never written for the benefit of blacks. Απ' την αρχή αυτού του τραγουδιού θα με νιώσεις. Κι αν με σκοτώσεις τον εαυτό σου θα προδώσεις. Είμαι ο αδερφός σου και δεν με νοιάζει από που είσαι, από που είμαι. Είσαι ο δικός μου, ο συνάνθρωπός μου. Είναι λάθος να σε κρίνω από το χρώμα. Αν είσαι μαύρος, άσπρος, κόκκινος, έχω ένα λόγο ακόμα. Να σε γνωρίσω, να σ' αγαπήσω. Να σβήσω το ρατσισμό και πλάι σου να περπατήσω. Μια γροθιά δυνατή και ενωμένη, χέρι με χέρι. Μπορεί πολλά να καταφέρει με θέληση να επιμένει. Ειρήνη στη βομβαρδισμένη από το πόλεμο, ψυχή μας να φέρει. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποια στιγμή το μίσος να χαθεί. Ας ανοίξουμε όλοι τις καρδιές και ας διώξουμε το εγώ μας. Τι κι αν είσαι χριστιανός, μουσουλμάνος, καθολικός. Δυστυχώς η θρησκεία είναι ένα άπιο καθεστώς. Και η εκκλησία επιβάλλει πάντα να υπάρχει διαχωρισμός. Συνεπώς ο πραγματικός εχθρός βρίσκεται μέσα μας. Ας τον πολεμήσουμε λοιπόν όλα τα μέσα μας. Ας δείξουμε τι πάει να πει αγάπη και στοργή. Ας γίνουμε όλοι μας παράδειγμα για κάθε νέο παιδί.
χωράσεις μόνας, γιατί είναι αυτό που μας σκοτώνει. Διώξε τώρα το ρατσισμό, γιατί εν τέλει θα μείνουμε μόνοι. Διώξε τώρα το ρατσισμό, πρέπει σε αυτό να βάλουμε ένα τέλος. Διώξε τώρα το ρατσισμό. Όχι φιλετικό ανάμεσα μας μένος. Η κουτς, η βαρ, η βέρδα νουκ e di. Νουκ με ντρεσον σαρ ντζύρε τη κι. Μου με ντρεσον σύρτη δε ζέμρα τσε κε. Σμούνο με χαρού κουρ ντόρεν μα δε. Αιντε δλαμ θε. Τέτσιμ πρ φάρα. Τα θέμ νε ρατσισμιν τσε να καμπουλού. Τα πουστοιν γιάλιν τσε δω με να σουνδού. Τένα νουκ κα ρατσισμ νουκ κα κουφί. Ήταν νιερζίμι η κρυούμ να νι. Γένα τον στέτε τε βασκούμ σινι γκρουστ. Qëllimi jon asht racizmin me zhduk. Muzika jon bashkon kombe të nërshme. Japim mesazhe që janë shumë të frytshme. Jetoni në paqe, jetoni në harmoni. Nimoje sot tjetrin se nesër ke nevojë ti. Nuk i dihet jetës, nuk i dihet as i gjë. Edhe i pasur i vdek si fugara. Racizmi vazhdon nga xhelozia, nga paafësia. Që sa rin të kuptosh ndjenjat e tia. Më ngjyr, pa ngjyr, është një krijesë që ka kriju për rëmia. S'munësh me lujt me amrat e tia. Ku ashtë dashtia që ke marr nga fëmëria. Jepet tash që po t'jepet mundësia. Jo, kse tora, tora qismo, 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 qismo. Jo, kse tora, tora qismo. Gjatin afto ku ma skotoni. Jo, kse tora, tora qismo. Gjatin enteli faminu me moni. Jo, kse tora, tora qismo. Πρέπει σ' αυτό να βάλουμε ένα τέλος. Διώξε τώρα το ρατσισμό. Όχι φιλετικό ανάμεσα μας μένος. Όταν ήμουν σε μια ηλικία γύρω στα 10 ή και 12 χρόνων, δεν θυμούμαι ακριβώς πότε έγινε αυτό το περιστατικό, έτυχε να γνωρίσω κάποιον ποιητή ο οποίος δεν ενδιαφερότανε ούτε για τη δόξα, ούτε για τίποτα άλλο. Του άρεσε μόνο να γράφει και να τα κρατάει για τον εαυτό του. Εγώ σήμερα θα τον αποκαλέσω ο Γδοντάρη, γιατί αυτή είναι η πραγματική του ηλικία. Και μου έκανε σήμερα την τιμή, σε αυτή την εκπομπή, να μου δώσει να πω ο Γδοντάρης ένα ποίημα. Σαν μπορείς με ένα τραγούδι να δακρύσεις, σαν μπορείς με ένα λουλούδι να χαρείς, σαν μπορείς να κλάψεις με τον πόνο του άλλου και τα χτυπήματα να δέχεσαι της μοίρας, τότε δεν θα υπάρξει για σε ποτέ γύρας. Αϊθαλής θα είσαι πάντοτε και ακμαίος και πάντα νέος. Ένας φίλος, ο Γιώργος Γιακουμινάκης, ποιητής, λογοτέχνης, μέλος της Διεθνής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών της κυρίας Βάρας, η οποία είναι πρόεδρος, μου έστειλε από μία εκδήλωση που έγινε επάνω στην Κοζάνη, κριτικά τραγούδια, από ένα συγκρότημα κριτικό και χορούς με λεβέντες κριτικούς. Έγινε μία γιορτή για τους κριτικούς που έλαβαν μέρος επάνω στην Κοζάνη και κάθε χρόνο πηγαίνει εκεί και κάνουν επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες. Έτσι απομόνωσα από τα βίντεο
που μου έστειλε αυτούς τους λεβέντες και στους αφιερώνω στη σημερινή μου εκπομπή.
λοιπόν να ευχαριστήσω αυτόν που έχει το Blue Sight, το Βαλκάρι, για ό,τι έχει κάνει για μένα επάνω στον Ιστιότοπο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γεώργιο Γιακουμινάκη για αυτά που μου έφερε. Θέλω να ευχαριστήσω το Δοκιμαστή για τα 2 βίντεο κλιπ που μου έδωσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο το Βουλουτίδη, παρόλο που δεν μπόρεσα να τον φέρω στη σημερινή μου εκπομπή, φίλοι του και ο ίδιος μου έδωσε αρκετό υλικό για να μπορέσω να δουλέψω 2 τραγούδια του και να σας τα παρουσιάσουμε σήμερα. Πραγματικά, αυτόν τον τόπο που ζούμε και αγαπούμε την Ελλάδα, την αγαπώ πολύ. Ίσως με βρίσουν μερικοί. Ίσως άλλοι μου πουν καλά κάνει. Πάντως εγώ θα κλείσω με ένα τραγούδι του Παπάζογλου, «Αχ Ελλάδα μου, σε αγαπώ», σε μία εκτέλεση κάπως πιο παράξενη από ό,τι έχει γίνει. Φίλοι και φίλες, ευχαριστώ και πάλι την ιστοσελίδα Blue Sight και όλους εσάς που μας ακούσατε και στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι και φίλες του Καθημερινάκια Πρόπτα, γεια και χαρά σας.